κλέψιμο. Μπέργκ. Ωραίο κλέψιμο του Μέντες Ντα Σίλβα. Το πέρασμα της μπάλας από τον Μπέργκ. Το πλάι, το σουτ. Γλύκος κόρνερ από τον Ζέκα. Λίγο πριν το 15 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0. Εκτέλεση από τον Νάνο, πάει για δεύτερο δοκάρι. Σκαστή κεφαλιά, γκολ! Μάρκους Μπέργκ με τη δεύτερη. Η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έσπασε πάνω σε μια πλάτη, αλλά η μπάλα ήταν πολύ καλή μαζί του, γιατί του στρώθηκε στο πόδι και εν συνεχεία με ένα αστραπιαίο τελείωμα, δίχως να το σκεφτεί δεύτερη φορά, δίχως να δώσει δεύτερη ευκαιρία αντίδραση. Πάω, εκτελεί. Η μπάλα πάει κάπου ανάμεσα σε Μπέργκ και Καρέλη. Την κυνηγάει ο Καρέλης. Η σέντρα πάει για ένα τελείωμα. Πράνιτς, κόρνερ ο Γλύκος το 23. Μεγάλη επέμβαση. Άλλη μια φορά δόθηκε δεύτερη ευκαιρία σε επίθεση του Παναθηναϊκού και μάλιστα εντυπωσιακό το. Σέντρα του Σλοβάκου. Παραλίγο αυτό το γκολ του Κουτρουμπή. Και τώρα ο Σίλτενφελντ κόρνερ. Την ώρα που δεν μπόρεσε ο Σαλπικίδης να μπει με την μπάλα μέσα στα δίχτυα μετά την αλλίωση της σέντρας του στόχ από το κεφάλι του Γιώργου Κουτρουμπή. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Καλό ο Κίτσιου, το σουτ του Ζέκα, οι σπόντες που πάντα είναι φαρμακερές. Ποτέ δεν ξέρεις σε τίνο στα πόδια θα πέσει η μπάλα. Μπέργκ σε κανονική θέση. Πάει και βάζει ένα απίθανο γκολ, παρασύροντας όλο τον κόσμο, αμυνόμενους αλλά ακόμη και συμπαίκτες του, να πιστέψουν ότι θα κάνει σέντρα. Δεν κάνει όμως σέντρα, εκτελεί τον Γλύκο, βάζει ένα μεγαλύτερο γκολ, το δεύτερο του Παναθηναϊκού, το δεύτερο του Μπέργκ στον τελικό. Στο μεταξύ ο Νάνο, που έχει κάνει πολύ ζημιά με αυτά τα χτυπήματα, σε ακόμη ένα 3-0. Κεφαλιά Νίκος Καρέλης στο 53. Δεν τον νοιάζει αν θα πάρει κάρτα, θα παραγραφεί το αδίκημα. Αυτό που τον εκτοξεύει στα ουράνια είναι ότι έχει στείλει από ένα τρίτο κόρνερ του Νάνο για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Γλύκου, 22χρονος κριτικός.